ελιά είναι ένα δέντρο, καρποφόρο δέντρο που χρονολογείται από τους προϊστορικούς χρόνους, από την εποχή του Μήνα και πιο παλιά η ελιά ήκμαζε στην Κρήτη. Στο χωριό μας υπάρχουν ελιές που χρονολογούνται 2 με 2.500 χρόνια και παραπάνω. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές άνθρωποι μόνο με το λάδι και λίγο ψωμί. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι από τη ζωή μας. Θυμάμαι μια ιστορία κάθε φορά που πάμε να μαζέψουμε ελιές. Όταν ήμουνα, από ό,τι θυμάμαι τώρα, 6-7 χρονών, πήγαινα ξυπόλυτο σε ένα διπλανό χωριό για να μαζέψω ελιές που είχαν περισσέψει από το μάζεμα. Να την πάω σε κάποιο στο χωριό που τις αγόραζε, να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια όταν επίσης ερχόταν τα Χριστούγεννα, οι γιορτές. Με πολύ κόπο κατάφερα να μαζέψω ένα τσουβάλι. Όταν πήγα να πάρω το τσουβάλι με τον αδερφό μου, άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου γρήγορα. Κάποιος είχε βγάλει τα κλάδια. Έλειπε το τσουβάλι με τις ελιές. Ο αδερφός μου, για να με παρηγορήσει, μου είπε ότι θα μου δώσει το δικό του ζευγάρι παπούτσι. Δεν πειράζει, μου είπε. Η ελιά θα είναι για πάντα εδώ. Είχε δίκιο ο αδερφός μου. Καθήκον μας να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την αξία αυτού του δέντρου. Όσο βαθιά και αν κοιτάξουμε στην ιστορία της Ελλάδας μας, θα δούμε ότι το ελαιόλαδο κυριαρχεί στη διατροφή μας. Είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής που όλοι οι επιστήμονες υποκλίνονται στα ωφέλη της. Συμβολίζει τη δόξα, συμβολίζει την ειρήνη. Στέλνει ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα η ελιά. Τα δέντρα έχουν την ψυχή των και άμα το φέρνεσαι καλά, το αισθάνεται. Έτυχε και Ευδοκιμή στον τόπο μας. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι και να το σεβόμαστε και να το αγαπάμε όπως έχουμε τον εαυτό μας.